και παραγράφοντας τον νόμο ουσιαστικά από τις εταιρείες. Τι έχετε εσείς να μας πείτε πάνω σε αυτό, όντως να ανησυχεί ο κόσμος? Ναι. Ο κόσμος δυστυχώς, δεν ξέρω, πολλές φορές έχει μάθει να, απλώς να διαμαρτύρεται γενικότερα. Αλλά άκουγα και την προηγούμενη συζήτηση που είχατε, αγαπητή Καρίνα. Ναι, ο κόσμος να ανησυχεί και να ανησυχεί πάρα πολύ. Επίσης, να πω ότι ως δικηγόρος, ακόμη και μέσα στην περίοδο των τριών μηνών, είχαμε υποθέσεις όπου διεξάγονταν πληστηριασμοί από συγκεκριμένες εταιρείες. Mm-hmm. Ναι, θεωρώ ότι τώρα, όπως είπε και ο αγαπητός κύριος Παύλος Ιωάννου, με τον οποίο έχουμε πολύ καλή συνεργασία και ο σύνδεσμος, και τον οποίο ευχαριστούμε για τη διαχρονική του παρουσία και όλα όσα κάνει σε σχέση με την προστασία της πρώτης κατοικίας. Δυστυχώς, ναι, φαίνεται ότι θα αρχίσει με εντατικούς ρυθμούς οι εκποίησεις, οι οποίες γίνονταν. Και όταν λέμε εκποίησεις, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει ντε και γαλά, να το πω έτσι, να γίνονται πληστηριασμοί. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι δανειολήπτες εξαναγκάζονται για να περισσώσουν την περιουσία τους γενικότερα, να δώσουν από μόνοι τους. Δηλαδή να καταλήξουν στις συμφωνίες με τις τράπεζες ή τις εταιρείες διαχείρισης, ούτως ώστε να μπορέσουν να σώσουν την όποια άλλη περιουσία έχουν πέραν του της υγείας τους ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, άρα δεν μιλούμε μόνο για πληστηριασμούς υπό την έννοια ότι πάω εκεί και χτυπώ. Έτσι. Απλώς για να θέλω να γίνει κατανοητό. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό δυστυχώς και γίνονται συνέχεια. Τώρα, να ανησυχούν οι άνθρωποι, ποιοι άνθρωποι πρέπει να ανησυχούν για να μην προκαλέσουμε πανικό αχρίαστο σε κάποιον άνθρωπο που ενδεχομένως να έχει κάνει μια αναδιάρθρωση του δανείου του, μπορεί να δυσκολεύεται λίγο και τώρα και να θέλει λίγο χρόνο. Και ποιος να ανησυχεί? Αγαπητή Κατερίνα, εντάξει, να ανησυχούν όταν λέω, υπό την έννοια ότι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβεί σε αναδιάρθρωση, οι οποίοι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους βάσει των αναδιαρθρώσεων, προφανώς δεν έχουν λόγο να ανησυχούν. Μάλιστα. Όμως, θέλω να είμαι καθαρός. Ως σύνδεσμος, αλλά και ως δικηγόρος, που χειριζόμαστε πάρα πολύ αυτές τις υποθέσεις, θέλω να κακίσω και αν θέλετε μπορώ να αναφέρω και κάποια στοιχεία. Παρακαλώ. Πολύ συγκεκριμένα. Λοιπόν, οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης, θα μιλήσω